πολιτικές που βάζετε με τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές. Και ότι θα έχουν και αποτέλεσμα. Και ότι θα έχετε και ένα θετικότερο αποτέλεσμα, ένα καλύτερο αποτέλεσμα, τη στιγμή που βάλατε τις κόκκινες γραμμές με εμβληματικό, εμφατικό τρόπο κατά την αναμέτρηση στις ευρωεκλογές. Και δεν πέρασε εκ του αποτελέσματος. Να σας πω, πρώτα απ' όλα πρέπει να εντείνουμε τη δουλειά μας. Να συνειδητοποιήσουμε ότι σε περιβάλλον επικοινωνιακής υπεροπλίας των αντιπάλων μας στα ΜΜΕ, στα social media κτλ. Το καθήκον το οποίο μπαίνει μπροστά μας είναι να προσπαθήσουμε πόρτα-πόρτα και με τις ανοιχτές συνελεύσεις, υπάρχει και μια απόφαση της γραμματείας μας, να μεταφέρουμε το μήνυμά μας. Και αυτό δεν το κάνατε στις ευρωεκλογές, αυτό υπονοείται. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το κάναμε όσο θα έπρεπε να το κάνουμε. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι κάθε μέρα που περνάει νομίζω ότι γίνεται περισσότερο αντιληπτή η θετική όθηση την οποία έχουν δώσει στην οικονομία οι πολιτικές τις οποίες έχουμε ψηφίσει και έχουμε ακολουθήσει το τελευταίο διάστημα μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Και το τρίτο, το οποίο εγώ θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, είναι ότι η κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει ένα διακύβευμα. Στην την περασμένη Κυριακή βγάλαμε ευρωβουλευτές. Αυτή την Κυριακή θα βγάλουμε περιφερειάρχες και δημάρχους όπου υπάρχει δεύτερος γύρος. Σε ένα μήνα θα ψηφίσουμε για πρωθυπουργό. Άρα, αλλάζει το διακύβευμα, αλλάζει το διακύβευμα, αλλάζει και η... Και συζητώ, συγγνώμη, θα έχετε το χρόνο. Απλώς λέτε ότι κάναμε καλή δουλειά, δεν μπορέσαμε να την επικοινωνήσουμε. Το ρωτώ. Δεν με ρωτήσατε αυτό, με ρωτήσατε τι πρώτη θέμα θα να κάνουμε, μου είπατε. Δεν καταλάβατε. Ναι. Λέω, από αυτό που είπατε τώρα, ναι, στην απάντηση που δώσατε, πρόκειται ένα νέο ερώτημα. Αυτό που λέτε είναι ότι το κάναμε καλά, δεν μπορούσαμε να το επικοινωνήσουμε. Μιλήσατε για επικοινωνική υπεροπλία. Ναι. Απαντούσα στο συγκεκριμένο ερώτημα, τι θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα κυβερνήσαμε ήδη σχεδόν 4 χρόνια. Από αυτά τα 4 χρόνια, τα 3 χρόνια κυβερνήσαμε μέσα σε ένα σιδερένιο κοστούμι. Πήραμε μέτρα τα οποία δεν ικανοποίησαν τον κόσμο, τα οποία έθιξαν. Άρα είναι λογικό να έχουμε μια τέτοιου είδους φθορά. Θεωρώ ότι από την έξοδο από το μνημόνιο και μετά, δηλαδή από τον Αύγουστο, έχουμε ασκήσει μια πολιτική και έχουμε έναν σχεδιασμό για την ανάπτυξη της χώρας από εδώ και πέρα, ο οποίος μπορεί να είναι πιστικός για τον κόσμο και να κινητοποιήσει τις κοινωνικές και εκλογικές εφεδρίες του ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες δεν νομίζω να αμφισβητείτε ότι είναι αρκετά ευρείες. Ναι, μάλιστα. Βουλέ, Κώστα, θέλετε να θέσετε ερώτημα? Όχι, επειδή είπε ο κύριος Κυρίτσης προηγουμένως στην αρχή ότι το ταμείο θα γίνει μετά τις εκλογές, και το θεωρώ, κύριε Κυρίτση, και πολύ φυσιολογικό, γιατί δεν είναι τώρα ώρα εσωστρέφειας. Θα επιμείνω λίγο στην ερώτηση του Μάνου. Φέρετε, ο Πρωθυπουργός να είπε χθες ότι πρέπει να αλλάξουμε την επικοινωνία. Θεωρείτε ότι αυτό πρέπει να συμβεί σε ό,τι αφορά στον προεκλογικό αγώνα? Ναι, προφανώς. Είναι σαφές ότι όταν έχεις μπροστά σου βουλευτικές εκλογές, πρέπει να προσαρμόσεις την επικοινωνία σου, την πολιτική σου και το σχεδιασμό σου για να ανταποκρίνεται στο καθήκον το οποίο έχεις μπροστά σου. Καμιά φορά η επικοινωνία δείχνει και μια εικονική πραγματικότητα. Να ρωτήσω λίγο κάτι και τον κύριο Κυρίτση, τώρα σας ανακρίνουμε λίγο σε αυτό, γιατί βάζετε ένα θέμα σε επίπεδο επικοινωνίας και... Εγώ έβαλα 3 θέματα, εκ των οποίων το ζήτημα επικοινωνία είναι το μικρότερο, αλλά μπορείτε να επιμείνετε αν θέλετε. Δεν έχω. Τότε για το 2000. Απλώ δεν θέλω μετά να λένε ότι οι ΣΥΡΙΖΕΙ λένε ότι του φταίει η επικοινωνία. Γι' αυτό έβαλα μια γκάμα πραγματών. Δεν θα βγάλουμε τέτοιο τίτλο παντοσυνή. Όχι, αλλά εντάξει, επειδή ξέρουμε πώ δουλεύει. Ομολογουμένω, ναι, όχι. Είμαστε εκτό πιάτσα. Λέω λοιπόν ότι ίσω όμω πρόκειται ένα ενδιαφέρον τίτλο αν ο κύριο Κυρίτση έλεγε: κάναμε λάθος εδώ, κάναμε λάθος εκεί και κάναμε λάθος εκεί. Θέλω να σας επαναλάβω ότι στη μέση μιας μάχης εκλογικής, η οποία πάει σε 3 Κυριακές και χωρίς να έχουμε ακόμα, τουλάχιστον εγώ,
τη δυνατότητα να δω τα αποτελέσματα, όχι μόνο το μεγάλο νούμερο, να δεις πού πήγες καλύτερα, πού πήγες χειρότερα σε σχέση με τις κοινωνικές κατηγορίες, με τις ηλικίες, με τα επαγγέλματα, με τις περιοχές της χώρας. Νομίζω ότι ό,τι και να λέγαμε τώρα, οπωσδήποτε δεν γίνεται να πηγαίνεις σε εκλογές, στις εκλογές αυτές να υφίστασαι απώλειες, να έχεις μια ήττα και να μην έχεις αυτοκριτική διάθεση. Αυτό είναι προφανές. Τώρα, πώς εξειδικεύεται αυτό, δεν πρόκειται να βιαστούμε να αυτομαστιγωθούμε μόνο προς θέρψη, ας πούμε, του πληθυσμού κοινού. Πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά εδώ. Εμείς του εκλογικού σώματος, δεν είναι μόνο το κοινό. Το εκλογικό σώμα είναι το απόλυτο αφεντικό. Δεν ταυτίζονται. Όχι, αυτό το λέω, όμως, το εκλογικό σώμα θέλει να ακούσει το γιατί και πόσο. Προφανώς. Δεν μπορεί να περιμένει, γιατί εσείς ακολουθείτε μια τακτική που είναι πολύ λογικό εκ μέρους σας, να θεωρείτε τις ευρωεκλογές ως πρώτο ημίχρονο και δεύτερο ημίχρονο τις εθνικές εκλογές. Προφανώς δεν θα ακολουθούσατε την ίδια τακτική αν η διαφορά ήταν η μικρότερη. Όχι, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων. Αυτό θέλει να ακούσει. Πάντως επί της ουσίας, ναι. Το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν συγχρόνως. Mm-hmm.